Θέλω να καλησπερίσω τον άνθρωπο που αντικατέστησε η Ανθή Σαλακούδη. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα απλό ναι. Εντάξει, νομίζω, η Ανθή είναι, φαίνεται ότι είναι καλή κοπέλα. Εντάξει, δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά δεν είναι για το survivor. Έτσι, εντάξει. Δεν περίμενα δηλαδή να αντικαταστήσουν εμένα με ένα άτομο που του στείλει όπως είναι η Ανθή. Η Ανθή νομίζω δεν είναι για το survivor. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το έχει καταλάβει και από μόνη της. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Πάμε και στο θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και μιλώ για την Κάτια. Ναι. Η οποία Κάτια ισχυρίζεται πως βρήκε ένα σακουλάκι με ρύζι, το οποίο δεν το αποκάλυψε ποτέ, το αποκάλυψε μετά γιατί κάποιοι την είδαν. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να υπάρχει ρύζι, να βρει κάποιος ρύζι στα σκουπίδια? Να βρεις ρύζι άβραστο στα σκουπίδια δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Εντάξει, δεν είναι, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο και λογικά δεν ξέρω γιατί δεν πήρε θέση όλη η ομάδα. Εγώ αν ήμουν εκεί θα γινόταν πανικός. Πώς βρέθηκε ο Μιχάλη το ρύζι? Ξέρω ότι σου είναι δύσκολη, αλλά αν θες μας λες, δηλαδή. Πώς βρέθηκε το ρύζι? Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως να είναι ευνοημένη και να έχει τις άκρες της ώστε να ευνοηθεί με το φαγητό ή έκλεψε το ρύζι από τις προμήθειες. Υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσετε εσείς με κάποιον εξωτερικό παράγοντα, με κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, με κάποιον ντόπιο και να του ζητούσατε κάτι ανταποδοτικό? Ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Όταν πηγαίναμε είτε στα παρκούρ είτε στα συμβούλια και αυτά, υπήρχε επιτήρηση, υπήρχαν άτομα. Εμένα μου πήρανε πράγματα η παραγωγή μέσα από την τσάντα μου, μας ψάχναν τις τσάντες. Και πάμε στον Γιώργο Κοψιδά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ψηφίζεται συνέχεια για αποχώρηση. Ναι. Επειδή τον έζησες, τι λάθος κάνει, ή μάλλον μπορεί να μην κάνει κάποιο λάθος, τι φταίει και τον ψηφίζουν? Δεν κάνει κανένα λάθος ο Γιώργος, είναι ήρεμη δύναμη. Είναι αυτό ό,τι βλέπεις, αυτό είναι ο Γιώργος. Τρία ονόματα που πιστεύεις ότι θα φτάσουν στην τελική τριάδα? Τρία ονόματα. Άμα μείνει ο Κοψιδάς, πιστεύω ότι θα είναι μέσα μέχρι το τέλος. Είναι δυνατό παιδί. Έχει ψυχολογία, νικητή. Περίμενα η Κάτια να είναι και αυτή μέσα. Τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, με το story ότι πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο νοσοκομείο, ο Τζέιμς σίγουρα θα προχωρήσει. Φαίνεται κιόλας. Πες τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι από την παραγωγή. Και σου λένε, Μιχάλη Αρναούτη, αύριο το πρωί εξετάσεις, αύριο το μεσημέρι φεύγεις. Ναι. Φεύγεις. Αυτό περιμένω. Να με βάλουν πάλι, να με βάλουν στους μαχητές. Αυτή τη φορά, άμα μου το προτείνουν, θα θέλω να πάω με τους μαχητές. Θέλω να κοντραριστώ με τους διάσημους, γιατί με διώξανε πολύ γρήγορα, οπότε δεν έκανα, δεν ήμουν στο παρεάκι τους.